Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε το πρωί το Εθνικό Συμβούλιο για την πορεία των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό εν ώψη και της αναμενόμενης νέας διάσκεψης στην Γενέβη για την Κύπρο τον Μάρτιο. Συζητήθηκε επίσης το θέμα της αναγνώρισης των 4 ελευθεριών για Τούρκους υπηκόους μετά τη λύση του Κυπριακού που θέτει η τουρκική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε καλέσει τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι άσκησαν κριτική στους χειρισμούς του στο Κυπριακό, ζητώντας αλλαγή στρατηγικής να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις. Να παρακολουθήσουμε αρχικά τη δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Στοδουλίδης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για τις εξελίξεις μετά την Γενέβη, πιο συγκεκριμένα για το τι έχει γίνει στη συνάντηση των τεχνοκρατών στο Μον Μπελεράν, για τα αποτελέσματα των διεθνών επαφών του, για τις συζητήσεις στο τραπέζι των συνομιλιών με τον κύριο Ακιντζή και για την τουρκική απέτηση περί των 4 ελευθεριών. Απάντησε σε κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις και ακολούθως η συζήτηση επικεντρώθηκε στα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από την λαθασμένη ερμηνεία της πρόσφατης απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων και έχουμε προχωρήσει με την έκδοση της συγκεκριμένης ομόφωνης απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου. Αυτό που είναι βέβαιο μέχρι στιγμής είναι ότι δεν θα πραγματοποιηθεί πριν τη 13η Μαρτίου, γιατί υπάρχουν άλλες συναντήσεις, άλλες υποχρεώσεις από πλευράς και της Ελλάδας αλλά και της Τουρκίας. Είναι βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί όμως. Πρέπει να αναμένουμε να δούμε. Κανείς δεν μπορεί να πει τώρα αν θα είναι βέβαιο. Το σίγουρο είναι ότι γίνονται διεργασίες για την πραγματοποίηση της διάσκεψης αυτής όπως έχει αποφασιστεί από την πρώτη συνάντηση της Γενέβης. Αν κάποιοι επιθυμούν να μην προχωρήσει ο διάλογος, υπάρχουν πολλοί τρόποι να το πετύχουν. Αν όμως θέλουμε πραγματικά να προχωρήσει αυτός ο διάλογος, αν προσεγγίζουμε τις συνομιλίες με την αναγκαία και την απόλυτη σοβαρότητα, τότε ναι, μπορούν να δημιουργηθούν συνθήκες που θα μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση. Από εκεί και πέρα, γνωρίζετε ότι δεν διαπραγματευόμαστε μόνοι μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εμείς ευελπιστούμε ότι υπάρχει ίδια βούληση και από την άλλη πλευρά και μέσα από τις συζητήσεις που θα γίνουν θα υπάρχουν εκείνες οι εξελίξεις που θα μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, αν χρειαζόμαστε αφορμές, είναι σίγουρο ότι οποιοδήποτε μέρος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μπορεί να βρει μια αφορμή για να δημιουργήσει προβλήματα. Το Εθνικό Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνη δήλωση που καταδικάζει την εσκεμμένη διαστρέβλωση που γίνεται εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Θα παρακολουθήσουμε στο ρεπορτάζ τα όσα λέχθηκαν από πλευράς κοινοβουλευτικών κομμάτων μετά το πέρας του Εθνικού Συμβουλίου. Η σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου συνήλθε μέσα σε κλίμα γενικής αντιπαράθεσης σχετικά με τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Το Εθνικό Συμβούλιο με ομόφωνη δήλωσή του καταδικάζει την εσκεμμένη διαστρέβλωση εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας περί επαναφοράς από την ελληνοκυπριακή πλευρά της πολιτικής της Ένωσης, υπογραμμίζοντας πως τέτοιο θέμα ούτε τέθηκε ούτε πρόκειται ποτέ να τεθεί, όπως και δεν τίθεται θέμα αποδοχής της οποιασδήποτε μορφής λύσης που οδηγεί στην διχοτόμηση. Με την ομόφωνη δήλωση που εκδόθηκε μετά την σημερινή συνεδρία του Σώματος, το Εθνικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι η επιδιωκόμενη λύση βασίζεται στα σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, όπως και στις κατά καιρούς ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Στη συνεδρία συμμετείχαν ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αδέρφου Νεοφύτου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λυλίκας, η πρόεδρος της Αλληλεγγύη Ελένη Θεοχάρους και ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών Γιώργος Μπερδίκης. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αδέρφου Νεοφύτου έκανε λόγο για μια διεξοδική συζήτηση, αναφέροντας πως η ελεύθερη διακίνηση και η ελεύθερη εγκατάσταση είναι θέματα που καθορίζονται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλούστατα, η Τουρκία θέλει δια του Κυπριακού να μπει στην Ευρώπη από την πίσω πόρτα. Η ελεύθερη διακίνηση και η ελεύθερη εγκατάσταση είναι θέματα που καθορίζονται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όμως και ζητήματα που αφορούν την διακίνηση κεφαλαίων και υπηρεσιών, που αυτά προβλέπονται από την Συμφωνία Τελωνιακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Εάν η Τουρκία θέλει αυτά τα ζητήματα να έχουν εφαρμογή και στην Κύπρο, δεν έχει παρά, αναγνωρίζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία, να εφαρμοστεί η Τελωνιακή Ένωση και με την Κύπρο. Αυτό δεν εκτιμούμε ότι θα συμβεί. Αλλά με την επίλυση του Κυπριακού, αυτό το μέρος
των διασυνοριακών σχέσεων καλύπτεται ήδη από την Τελωνιακή Ένωση. Υπάρχει το τρίτο ζήτημα που αφορά την διακίνηση προϊόντων. Εκεί υπάρχουν ρυθμίσεις με απαγορευτικές διατάξεις και περιορισμούς στην διακίνηση γεωργικών προϊόντων ή και κτηνοτροφικών στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το επαναλάβουμε. Αυτά τα ζητήματα δεν αφορούν ένα κράτο-μέρος. Αφορούν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού είπε ότι το ΑΚΕΛ κατέθεσε την θέση του και οι ρυθμοί με τους οποίους κινούνται τα πράγματα στο Κυπριακό είναι πολύ αργοί. Να έχουμε μπει δημόσια το τελευταίο διάστημα ότι θεωρούμε πως θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε την τακτική μας. Βέβαια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφασίζει. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Εκείνος είναι ο διαπραγματευτής. Εκείνος χειρίζεται τα ζητήματα. Ο καθένας από εμάς θα κριθεί από τα αποτελέσματα. Έχω πει κατά τη διάρκεια του Εθνικού Συμβουλίου ότι πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή μας στα θέματα της εσωτερικής ψυχής και να επιδιώξουμε να φτάσουμε σε ακτίνα συμφωνίας. Ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις της κάθε πλευράς. Αντί λοιπόν να επιμένουμε εμπισματικά σε αυτές, να επιχειρήσουμε να βρούμε ιδέες και σκέψεις οι οποίες δίχως να αφίστανται από τις αρχές λύσης του Κυπριακού θα δημιουργούν προοπτική συγκλήσεων. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Μέχρι και τη Γενέβη είναι ένα νόμος, κύριε Κυπριανού, το ΑΚΕΛ στήριζε πλήρως τους χειρισμούς του Πρόεδρου Αναστασιάδη. Πάντα είχαμε τις επιμέρους απόψεις μας για αυτά τα ζητήματα και δεν θα ήθελα να εξαγάγεται το συμπέρασμα ότι το ΑΚΕΛ τώρα ξεκινά μια πολεμική ενάντια στον κύριο Αναστασιάδη. Έχουμε τη δική μας την άποψη για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Από τη στιγμή που φαίνεται καθαρά ότι δεν προχωράει, τη διαδικασία τη στηρίζουμε. Και θα εξακολουθήσουμε να τη στηρίζουμε μέχρι το τέλος της. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξέβρεσης λύσης των Κυπριακών πέραν από τις διαπραγματεύσεις. Αυτό το συμφωνήσαμε ομόφωνα εδώ και πολλές δεκαετίες. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος έκανε λόγο για ανάγκη επανασύσταση στρατηγικής, καταθέτοντας 20-σέλιδο έγγραφο. Πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν επανακαθιορισμό της στρατηγικής μας. Και αυτό αν έχουμε εγκαταθέσει έναν 20-σέλιδο έγγραφο που περιλαμβάνει αυτήν την νέα στρατηγική. Ελπίζουμε οι δικές μας εισηγήσεις να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υπάρχει περιθώριο αναλλαγής αυτής της στρατηγικής με τα όσα έχετε ακούσει σήμερα, κύριε Παπαδοπούλε? Ελπίζουμε, το ευχόμαστε, ότι θα ληφθούν υπόψη οι δικές μας εισηγήσεις και είμαστε στη διάθεση του πρόεδρου της Δημοκρατίας για να συζητήσουμε αυτές τις εισηγήσεις όταν και ο ίδιος επιθυμεί να μας ακούσει. Θέλω να υπενθυμίσω ότι μας έχει αποστείλει μια επιστολή με την οποία ο ίδιος έχει ζητήσει να ακούσει τις δικές μας εισηγήσεις. Τούτες έχουμε εγκαταθέσει. Στο δικό μας έγγραφο περιλαμβάνεται η δική μας ανάλυση για τους λόγους της αποτυχίας της διαδικασίας της Γενέβης και του Μον Πελεράν. Αλλά επίσης καταθέτουμε και συγκεκριμένες εισηγήσεις για τη νέα στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Μια στρατηγική που θα πρέπει ακριβώς να εδράζεται πάνω σε έναν πρωταρχικό στόχο που είναι η θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Ιζόπουλος ανέφερε ότι δεν φαίνεται να υπήρχε οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδος, χωρίς, όπως είπε, να επιθυμεί να κάνει λόγο για διέξοδο. Δεν θα έλεγα ότι οδηγείται η κατάσταση σε αδιέξοδο, αλλά φαίνεται ότι η τουρκική πλευρά επιχειρεί να παγωποιήσει την όλη διαδικασία και η στόχη είναι προφανής να αποφύγει, να τοποθετηθεί πάνω στα βασικά θέματα που έχουν σχέση με την κατάργηση της ηθικής εγγύησης, την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και τα υπόλοιπα ζητήματα που συνθέτουν ουσιαστικά τη διεθνή ψυχή του Κυπριακού. Εκτιμούμε ότι ως αντιπερισπασμό ακριβώς επαναφέρει τα ζητήματα για τις τέσσερις ελευθερίες που πρέπει να απολαμβάνουν οι Τούρκοι υπηκοοί στην Κύπρο, καθώς επίσης και την αυξημένη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στα θέματα της διακυβέρνησης. Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που χρειάζεται να υπάρχει μια προσεκτική της όλης διαδικασίας, έτσι ώστε αφενός μεν να μην εγκλωβιστούμε σε διαδικασίες οι οποίες να έχουν ιδιαίτερο
κόστος για την δική μας πλευρά και την ίδια στιγμή να διαφανεί πια κατά τρόπο σαφή η αρνητική πρόθεση της Τουρκίας. Ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργος Λύκας έκανε λόγο για ενημερωτικού τύπου συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Η διάσκεψη, εάν και όταν συντηθεί, θα συντηθεί σε μια περίοδο όπου υπάρχει όξυση και ένταση στις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδος και αυτόν καθ' άλλο παρά υποβοήθεια Τουρκίας και Ελλάδας, εξυπηρετιότητας της τουρκικής επιθετικότητας του Αιγαίου και αυτόν καθ' άλλο παρά υποβοηθά στο να υπάρξει πρόοδος ή μετακίνηση της Τουρκίας από τις ακραίες και αδιάλακτες της θέσεις για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα. Υπάρχει δε το ενδεχόμενο, και αυτό το επισημάναμε και στο Εθνικό Συμβούλιο, να αξιοποιήσει η Τουρκία αυτή τη διάσκεψη για να οδηγήσει τα πράγματα και την όλη διαδικασία σε αδιέξοδο. Υπάρχει ακόμα ένας κίνδυνος που αφορά την τακτική της Τουρκίας και τον οποίο επισημαίνουμε. Το γεγονός ότι επιμένει τόσο πολύ στο να εξασφαλίσει τις τέσσερις ελευθερίες για τους Τούρκους υπηκόους, θέση απαράδεκτη γιατί θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στον νόμιμο υπηκισμό. Η πρόεδρος του κινήματος αλληλεγγύη αναφέρθηκε στα περί αλλαγής στρατηγικής στο Κυπριακό, τονίζοντας πως δεν είναι αυτή τη στιγμή ώρα για την αλλαγή στρατηγικής. Για αλλαγή στρατηγικής, γιατί όπως είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά είναι και δική μας άποψη, δεν είναι αυτή τη στιγμή η ώρα για την αλλαγή στρατηγικής. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε εντελώς διαφορετικές απόψεις, αλλά κρίνουμε ότι αυτή τη στιγμή ούτε ο πρόεδρος θα αλλάξει την στρατηγική του, ούτε και θα βοηθήσει την προσπάθεια μας. Yeah. Δεν ξέρω αν θα πάμε σε Γενέβη 2, γιατί οι Τούρκοι βάζουν ως βασική προϋπόθεση την αποδοχή των τεσσάρων βασικών ελευθεριών απριόρι και την αποτελεσματική συμμετοχή τους στη διακυβέρνηση του τόπου πριν να πάμε στη Γενέβη. Ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών Γιώργος Περδίκης επισήμανε ότι θα καταθέσει έγγραφο που θα περιλαμβάνει συγκροτημένες απόψεις στον πρόεδρο Αναστασιάδη. Διευκρινίστηκε σήμερα ότι δεν ζητά από εμάς να καταθέσουμε προτάσεις για αλλαγή στρατηγικών στόχων. Θα συγκροτήσουμε βεβαίως στις επόμενες μέρες ένα κείμενο συνολικής κριτικής και θα καταθέσουμε στον πρόεδρο Αναστασιάδη για ακόμα μια φορά τις απόψεις μας, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα θελήσει να τις συζητήσει κιόλας. Γιατί κατά καιρούς έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές απόψεις, συγκροτημένα και συνολικά και για τη στρατηγική και για το στόχο που πρέπει να έχουν διαπραγματεύσεις, αλλά δυστυχώς δεν συζητήθηκαν ποτέ στα σοβαρά από το Εθνικό Συμβούλιο. Θα πάμε στη Γενέβη, κύριε Περδίκη. Πρόεδρο τον Αναστασιάδη. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο έδαφος για μια ουσιαστική διάσκεψη στη Γενέβη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοτουλίδης στο θέμα των τεσσάρων ελευθεριών ανέφερε πως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια προϋπόθεση. Δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να αμφισβητήσει τις ειλικρινείς προθέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς για εξέβρεση λύσης αποδεκτής και από τις δύο κοινότητες, τονίζει ο πρόεδρος Αναστασιάδης για τις δηλώσεις του τουρκοκύπριου ηγέτη Μουσταφά Ακιντζή. Περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά τις δηλώσεις των δύο ηγετών θα μας ενημερώσει η συνάδελφος Κωνσταντίνα Ρουσά. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τεταμένο το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών, παρακαλώ. Κατά μεγάλη πιθανότητα, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, η προγραμματισμένη για την τρίτη συνάντηση των δύο διαπραγματευτών δεν θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Μουσταφά Ακιντζή. Σε δηλώσεις τόπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα μετά τη συνάντηση που είχε με την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Έλιζα Μπεσπέχαρ, ο κύριος Ακιντζή αναφέρθηκε και στην επικείμενη συνάντησή του με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, λέγοντας ότι θα πάω σε αυτή τη συνάντηση, αλλά το μόνο θέμα θα είναι αυτό. Δεν μπορεί να συζητηθεί άλλο θέμα. Θα τους εξηγήσω και αυτούς όπως σας εξήγησα και εσάς. Θα τους πω κατηδίαν ότι θα πρέπει επιτέλους να πάρουν μια απόφαση για το θέμα αυτό. Δεν έχει νόημα να πάμε εκεί και να κάνουμε διαπραγματεύσεις αν υπάρξει βήμα σε αυτό το θέμα. Είπε ακόμα ότι ζήτησε από την κυρία Σπέχαρ να διαβιβάσει την απογοήτευση της τουρκοκυπριακής πλευράς για την απόφαση της Βουλής για εορτασμό στα σχολεία του ενωτικού δημοψηφίσματος. Αν η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν κάνει βήμα, τότε δεν υπάρχει νόημα για διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τον κύριο Ακιντζή, ο οποίος σημείωσε ότι κατά τη συνάντηση την Πέμπτη των δύο ηγετών, το μόνο θέμα θα είναι η απόφαση της Βουλής.
Είπε ακόμα ότι θα αναμένει μέχρι τη συνάντηση της Πέμπτης να δει τις ενέργειες του πρόεδρου Αναστασιάδη, τις οποίες και θα αξιολογήσει. Μάλιστα, άρα τίθεται και το θέμα εδώ, εάν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των δύο ηγετών και των διαπραγματευτών. Ακόμη, Κωνσταντίνα, από τον κύριο Ακιντζή. Απλώς να προσθέσουμε σε ό,τι αφορά για την συνάντηση που είχε με την επικοινωνία που είχε μαζί με την Ελίζα Μπεθυσπέχαρο, ο κύριο Ακιντζή, ότι ζήτησε και παρέμβαση του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματεία του Οργανισμού ΗΕ, του κ. Άιντα, έτσι ώστε να πάρει την πρωτοβουλία και να πείσει τον πρόεδρο Αναστασιάδη να μην υπογράψει την απόφαση της Βουλής για το ενωτικό δημοψήφισμα. Να περάσουμε τώρα στην ανακοίνωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ως προς τις δηλώσεις του κ. Ακιντζή Κωνσταντίνα. Με γραπτή δήλωσή του απάντησε ο πρόεδρος Αναστασιάδης στον Μουσταφά Ακιντζή σχετικά με το θέμα που προέκυψε με την ψήφιση της τροπολογίας για το ενωτικό δημοψήφισμα την περασμένη Παρασκευή από την Βουλή. Σε απάντηση των δηλώσεων του κυρίου Ακιντζή προσθέτει τα ακόλουθα ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Πρώτον, η σημερινή ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου όχι μόνο διαψεύδει τις αιτιάσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς, αλλά και επαναλαμβάνει την αποφασιστικότητά μας για να συνεχίσουμε το διάλογο στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης και της αποφάσης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπως και τις κατά καιρούς ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Δεύτερον, ο τρόπος αντίδρασης μέρους της τουρκοκυπριακής κοινότητας σε μια απόφαση για απλή αναφορά σε ένα ιστορικό γεγονός δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως αλλαγή πολιτικής και δεν θα επιτρέψω σε κανένα να αμφισβητήσει τις ειλικρινείς προθέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς για την προσπάθεια εξέβρεσης μιας αποδεκτής και από τις δύο κοινότητες λύσης. Τρίτον, αν η τουρκοκυπριακή κοινότητα επιδεικνύει τόση ευαισθησία σε μια απλή αναφορά ενός ιστορικού γεγονότος, πόσο προκλητική για την ελληνοκυπριακή κοινότητα είναι η πανηγυρική εορτασμή για την επέτειο της τουρκικής εισβολής που οδήγησε στην κατοχή και επέβαλε την απαράδεκτη παρούσα κατάσταση πραγμάτων. Τέταρτον, έχω έμπρακτα και κατ' επανάληψη αποδείξει στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων τη γνήσια και ειλικρινή βούληση της ελληνοκυπριακής κοινότητας για εξέβρεση μιας λύσης στο πλαίσιο των όσων σε επίπεδο κορυφής έχουν κατά καιρού συμφωνηθεί, αλλά και μιας λύσης που δεν θα δημιουργεί νικητές και θα αφήσει ηττημένους με απότερο στόχο να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες και προσδοκίες των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Έχω την έντονη πεποίθηση πως εάν όλοι επιθυμούμε την επίτευξη του ίδιου στόχου, θα πρέπει να με αποφασιστικότητα να εργαστούμε εγκαταλείποντας τις όποιες αποφάσεις και ιδιαίτερα τις όποιες απαράδεκτες αξιώσεις και προϋποθέσεις που δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Μάλιστα, Κωνσταντίνα, και αυτή είναι η αυτούσια επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να σε ευχαριστήσουμε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Επίσκεψη πραγματοποίησε σε σχολεία της Λάρνακας ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής, όπου είδε από κοντά τα κτηριακά προβλήματα. Πρώτος σταθμός ήταν το Λύκειο Βεργίνας, ενώ έπειτα επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς, δύο σχολεία τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα ως προς την στατικότητα με ρογμές στους τοίχους. Στο Λύκειο Βεργίνας υπάρχουν μεταξύ άλλων κατά καιρούς κρούσματα παραβατικότητας. Η δικιά μας η προσέγγιση είναι ότι τα προβλήματα δεν τα κρύβουμε καλά από το χαλί. Τα προβλήματα τα κοιτάζουμε γαράματα και προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Σε κάθε σχολείο που επισκεπτόμαστε σήμερα συζητάμε τα προβλήματα υποδομής, τα προβλήματα τα καθημερινά που μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη συνδρομή και τη συνεργασία της τοπικής σχολικής εφορίας, αλλά και τα εκπαιδευτικά ζητήματα και τα ζητήματα προβολής του έργου που γίνεται από τα σχολεία μας. Διότι πρέπει να το σημειώσω αυτό, ότι ακόμα και σε σχολεία που είτε παρουσιάζουν προβλήματα υποδομής, είτε παρουσιάζουν άλλα λειτουργικά προβλήματα, η προσπάθεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών έχει ως αποτέλεσμα στο να έχουμε εξαιρετικές πρωτοβουλίες, εξαιρετικές επιδόσεις που για αυτές μπορούμε να αισθανόμαστε όλοι υπερήφανοι. Θέλουμε λοιπόν να προβάλλουμε αυτό το έργο και θέλουμε να το στηρίξουμε αυτό το έργο επιλύοντας ακριβώς τα προβλήματα που υπάρχουν στο κάθε σχολείο. Δύο εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση για τις πινακίδες του Δήμου Πάφου που κατηγορούνται για κατάχρηση εμπιστοσύνης δήλωσαν το πρωί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ότι δεν παραδέχονται τις εναντίον τους κατηγορίες, ενώ άλλοι δύο είπαν ότι δεν είναι έτοιμοι να απαντήσουν στις κατηγορίες. Στην ενημέρωση, Κωνσταντίνα Ρουσιά. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου προσήχθησαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση πινακίδων.
Ο δημοτικός γραμματέας του Δήμου Πάφου, Θέμης Φιλιππίδης, ο Σάβας Σάβα, πρώην δημοτικός μηχανικός του Δήμου Πάφου, ο Δημήτρης Πατσαλίδης, πρώην οικονομικός διευθυντής του Δήμου και ο Χρήστος Γεωργίου, πρώην υπάλληλος λογιστηρίου του Δήμου, αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν το αδίκημα της κατάχρησης εμπιστοσύνης. Στη σημερινή δικάσιμο, οι Θέμης Φιλιππίδης και Δημήτρης Πατσαλίδης απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και ο δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου Πανίκος Μιχαηλίδης όρισε την υπόθεση για τις 20 Σεπτεμβρίου του 2017 στις 10 το πρωί. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των άλλων δύο που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση Σάβα Σάβα και Χρήστος Γεωργίου ανέφεραν ότι δεν έχουν στα χέρια τους το μαρτυρικό υλικό και οι πελάτες τους ως εκ τούτου δεν είναι έτοιμοι να απαντήσουν παραδοχή ή μη στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Το δικαστήριο για αυτούς διέταξε όπως παρουσιαστούν ενώπιον της δικαιοσύνης στις 24 Απριλίου του 2017 στις 8:30 το πρωί για να απαντήσουν παραδοχή ή μη στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Ο δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου Πανίκος Μιχαηλίδης διέταξε και για τους 4 ως περιοριστικούς όρους, δηλαδή να υπογράψουν έκαστος προσωπική εγγύηση 50.000 ευρώ και επίσης ένας αξιόχρεος εγγυητής να υπογράψει για τον καθένα το χρηματικό ποσό επίσης των 50.000 ευρώ. Η υπόθεση με τις πινακίδες που είχε καταγγελθεί πριν 2 χρόνια περίπου και καταχωρήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου αφορά παραγγελίες για κατασκευή και προμήθεια του Δήμου Πάφου με πινακίδες οδικών σημάνσεων χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου. Άσκηση διαχείρισης τρομοκρατικού κτυπήματος θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στο εμπορικό κέντρο The Mall of Cyprus. Όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της άσκησης και δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας για το κοινό, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης στην δημοσιογραφική διάσκεψη που διεξήχθη το πρωί. Δημοσιογραφική διάσκεψη πραγματοποιήθηκε το πρωί στο χώρο του εμπορικού κέντρου Λευκοσίας The Mall of Cyprus από την αστυνομία Κύπρου και εκπροσώπους της διεύθυνσης του εμπορικού κέντρου. Η δημοσιογραφική διάσκεψη αφορούσε ενημέρωση για μεγάλης κλίμακας άσκηση ετοιμότητας σχετικά με τη διαχείριση τρομοκρατικού χτυπήματος στο εμπορικό κέντρο Λευκοσίας The Mall of Cyprus που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη μεταξύ των ωρών 9 και 11 το πρωί από την αστυνομία Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα γίνει εικονική έκρηξη στην είσοδο του εμπορικού κέντρου, θα χρησιμοποιηθούν εικονικά πυρά και θα υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων. Το σενάριο της άσκησης αναφέρεται σε διαχείριση τρομοκρατικού χτυπήματος με νεκρούς, τραυματίες και ομήρους. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας, ανταπόκρισης αλλά και ο συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο που έχει τα χαρακτηριστικά της ασύμμετρης απειλής του τυφλού χτυπήματος που δυστυχώς στρέφεται εναντίον ανυποψίας των πολιτών. Η άσκηση που φέρει την ονομασία Δήμος 2017 θα πραγματοποιηθεί στο Εμπορικό Κέντρο Λευκοσίας, The Mall of Cyprus. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες του κράτους αλλά και με άλλες εργαζόμενες υπηρεσίες του εξωτερικού. Ανάμεσα στα μέτρα που λαμβάνονται είναι και αυξημένη παρουσία ένοπλων αστυνομικών σε διάφορους χώρους, όπως αεροδρόμια, πολυσύχνα στα κέντρα, σε πόλεις και αλλού, γεγονός το οποίο γίνεται αντιληπτό από τους πολίτες. Επίσης, εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο σκοπός της παρουσίας της αστυνομίας και των ένοπλων αστυνομικών δεν είναι για να προκληθεί ανησυχία, αντιθέτως, είναι για τα θέματα ασφάλειας, κάτι που θεωρούμε ότι οι πολίτες, όπου και να βρίσκονται, το έχουν αντιληφθεί, έτσι ώστε να υπάρχει προστασία και ασφάλεια. Το συντονιστικό ρόλο θα έχει ομάδα σχεδιασμού άσκησης της ΜΑΔ με επικεφαλής τον διοικητή της ΜΑΔ. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, και ανοίγουμε δρόμο στην διεθνή επικαιρότητα. Ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, εξελέγει νέος πρόεδρος της Γερμανίας με μεγάλη πλειοψηφία από την Ομοσπονδιακή Συνέλευση. Με χειραψίες και ανθοδέσμες, οι επικεφαλείς των κομμάτων που τον στήριξαν συνεχάρισαν τον Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ για την εκλογή του στην Προεδρία της Γερμανίας. Με ευρεία πλειοψηφία, το Γερμανικό Κοινοβούλιο ανέδειξε τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας ως τον νέο πρόεδρο της χώρας.
Ο 61χρονος σοσιαλδημοκράτης, έχοντας τη στήριξη τόσο από το Τσεντεού όσο και από το ΣΠΕΝΤΕ, εξελέγει με 931 ψήφους υπέρ επί συνόλου 1.239 μελών της κάτω και άνω Βουλής. Ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, που είναι σφοδρός επικριτής του νεοεκλεγέντος Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επεσήμανε ότι τώρα που αναλαμβάνει την Προεδρία της Γερμανίας, καλείται να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις και να συμβάλλει το μέγιστο δυνατόν για να επιληθούν κρίσεις και συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Στην ομιλία του προς την Ολομέλεια, εξήρε το ρόλο του προκατόχου του Γιωακίμ Γκάουκ, τονίζοντας τις προσπάθειές του για την εδραίωση του συναισθήματος αλληλεγγύης. Στην Συρία τώρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν ξεκαθάρισε ότι στόχος των επιχειρήσεων δεν είναι μόνο η ανακατάληψη της Αλμπάμ, αλλά και η εκκαθάριση των συνόρων. Οι Συριαντάρτες και οι δυνάμεις του τουρκικού στρατού δηλώνουν ότι έχουν φτάσει στο κέντρο της πόλης Αλμπάμ στα βόρεια της Συρίας. Οι τουρκικές αρχές θεωρούν ότι η πόλη που ελέγχεται από το Ισλαμικό κράτος θα πέσει πολύ σύντομα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν ξεκαθάρισε ότι στόχος των επιχειρήσεων δεν είναι μόνο η ανακατάληψη της Αλμπάμ, αλλά και η εκαθάριση των συνόρων. Μετά από αυτή την επιχείρηση, οι επόμενοι στόχοι στα ανατολικά είναι η Μανμπίτς και η Ράκα. Ο απόλυτος στόχος είναι η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας, εκαθαρίζοντας 4.000 με 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τους τρομοκράτες. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνονται τα τούνελ που χρησιμοποιούν οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους στην πόλη Αλμπάμ. Πρόκειται για τούνελ που κατασκευάστηκαν πριν από τουλάχιστον 10 χρόνια με σκοπό να διοχετεύουν νερό από τον ποτάμο Εφράτη στην περιοχή. Στάση στην Ελλάδα τώρα, όπου με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση απομάκρυνσης της βόμβας από το πρατήριο υγρών καυσίμων στον Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Η βόμβα, κυρίες και κύριοι, φορτώθηκε στο ειδικό όχημα του στρατού και μεταφέρθηκε στο πεδίο βολής, όπου και εξοδετερωθήκε. Η μεγάλη επιχείρηση τελείωσε με επιτυχία και οι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους. Η Κατερίνα είναι ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το βενζινάδικο στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη, που βρέθηκε η βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά την επιτυχή απομάκρυση, με ανακούφιση επέστρεψε το πρωί στη δουλειά της. Πολύ ήρεμα, ήμουν πολύ σίγουρη στα παιδιά που αναλάβανε όλο αυτό το έργο. Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτούς τους ανθρώπους που πάντα μας προστατεύουν και δεν φαίνονται ποτέ, γιατί είναι οι μόνοι που ξεχάσαμε να αναφέρουμε. Μία μέρα μετά τη γιγαντιαία επιχείρηση, οι κάτοικοι των περιοχών Κορδελιού και Ευόσμου επέστρεψαν σε κανονικούς ρυθμούς και η σημερινή εικόνα σε τίποτα δεν θυμίζει τις σκηνές που εκτελήχθηκαν κατά τη διάρκεια της εκένωσης. Είναι απίστευτο το πράγμα ότι έχουμε ακόμα βόμβες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εντάξει, μου φάνηκε σχετικά καλή οργανωμένη η όλη εκένωση, ας πούμε. Σύμφωνα με τους φορείς που ενεπλάκησαν το σχέδιο, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Σχεδόν στο σύνολο, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους με λεωφορεία και γεωταχή, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις που έκαναν ιδιαίτερη αισθητή την παρουσία τους βοήθησαν στην ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης. Στήσουμε θερμά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, που η έντονη παρουσία της απέτρεψε κάθε σκέψη για κάποιους να προβούν σε έκνομες ενέργειες. Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, πυροτεχνουργοί της ειδικής ομάδας του στρατού απενεργοποίησαν την βόμβα με ελεγχόμενη αφαίρεση του πυροκροτητή. Στη συνέχεια, τα μέλη της ειδικής ομάδας κατέβηκαν στο σκάμα και επιβεβαίωσαν ότι ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απενεργοποίησης. Οι τρεις έμπειροι πυροτεχνουργοί αναγκάστηκαν να κατέβουν 5 μέτρα κάτω από τη γη για να απενεργοποιήσουν το πυροκροτητή της βόμβας σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η βόμβα τοποθετήθηκε σε όχημα του στρατού και μεταφέρθηκε με μια εντυπωσιακή πομπή στο πεδίο βολής στον Ασκό, όπου και καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον μηχανικό. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον μηχανικό, γιατί πράγματι σήμερα είναι μια συγκυρία, όπου εχθές το μηχανικό το είδαμε με το τάγκ να αναλαμβάνει μια δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή για την πόλη της Θεσσαλονίκης και να φέρνει εις πέρας με επιτυχία. Σήμερα εγκαινιάζουμε αυτό εδώ το οίκημα, το οποίο έγινε με έναν προϋπολογισμό που δεν θα μπορούσε με αυτά τα χρήματα να ανταποκριθούμε σε καμία ανάγκη ούτε στο 10% των αναγκών τους οποίους καλύπτουμε. Σεβασμό στην χώρα και στους μετανάστες επιζητούν χιλιάδες Μεξικανοί, διαμαρτυρώμενοι κατά την απόφαση του Τραμπ για τείχο στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικό. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους του Μέξικο City ζητώντας σεβασμό για τη χώρα τους και για τους μετανάστες. Κάποιοι από τα πάνω που κρατούσαν έγραφαν «Τραμπ, σε ευχαριστούμε που ένωσε στο Μεξικό».
Οι περισσότεροι διαδηλωτές ήταν ντυμένοι στα άσπρα προκειμένου να δείξουν ότι η κινητοποίηση δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα. Αυτές οι πολιτικές απειλούν τα δικαιώματα όλων μας, απειλούν τα δικαιώματα των μεταναστών μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και βάζουν σε κίνδυνο τη μεξικανική οικονομία. Ως Μεξικανοί πρέπει να πιέσουμε την κυβέρνησή μας, σε αυτή την περίπτωση τον Πρόεδρό μας και τον Υπουργό Εξωτερικών, να παίξουν σημαντικό ρόλο. Να μας υπερασπιστούν, να υπερασπιστούν την εθνική κυριαρχία από τις επιθέσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης. Οι διαδηλωτές αντιδρούν και στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ να χτίσει τείχος στα σύνορα με το Μεξικό. Στη Ρουμανία, χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες σε όλες τις πόλεις, καταγγέλλοντας την διαφθορά της κυβέρνησης, ζητώντας την παραίτησή της. Αψηφώντας τους μείον 8 βαθμούς Κελσίου, περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για μία ακόμα νύχτα στο Βουκουρέστι. Περισσότεροι από 100.000 συγκεντρώθηκαν σε άλλες πόλεις της Ρουμανίας, διαδηλώνοντας κατά της κυβέρνησης. Όλοι περιμένουν την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών. Πρέπει να ακυρώσουν το διάταγμα. Αν το κάνουν, τότε θα δούμε την τελική αντίδραση. They are forced to invalidate this act. If they do it, so we'll see the final reaction actually. Οι διαδηλωτές καταγγέλουν τη διαφθορά της κυβέρνησης και ζητούν να παραιτηθεί. Είναι ένα μήνυμα προς την κυβέρνησή μας ότι δεν μπορούν να αποφασίζουν ό,τι θέλουν. Είναι ένα μήνυμα για να ακυρώσουν αυτό το νόμο που προστατεύει τους εγκληματίες. Την επόμενη εβδομάδα θα ήθελα να το περισσότερους διαδηλωτές και οι κινητοποίησεις να συνεχίσουν μέχρι να δούμε την κυβέρνηση να κάνει αυτό που πρέπει. Να εργάζεται για τους πολίτες και όχι εναντίον τους. Το επίμαχο διάταγμα προέβλεπε μειωμένα πρόστιμα για περιπτώσεις διαφοράς των πολιτικών και μείωνε αισθητά τις ποινές που προβλέπονται από τη δικαιοσύνη. Συναγερμός έχει σημάνει στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι αρχές εντόπισαν διάβρωση σε αγωγό υπερχείλισης του φράγματος Oroville. Περίπου 200.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους με συνέπεια στους αυτοκινητόδρομους να δημιουργηθούν ουρές χιλιόμετρων. Συναγερμός έχει σημάνει στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αρχές εντόπισαν ενδείξεις διάβρωσης σε αγωγό υπερχείλισης του φράγματος Oroville. Μπροστά στον κίνδυνο εκτεταμένων πλημμυρών σε περίπτωση κατάρρευσης της βοηθητικής εγκατάστασης, διατάχθηκε η εκένωση των γύρω περιοχών. Στους αυτοκινητόδρομους δημιουργήθηκαν ουρές χιλιομέτρων όταν περίπου 200.000 κάτοικοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Το φράγμα Oroville, ύψους 230 μέτρων, είναι το μεγαλύτερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται 105 χιλιόμετρα βόρεια του Σακραμέντο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και εργαζόμαστε για να μετριάσουμε τη ροή του νερού, αλλιώς ένας υδάτινος τείχος ύψους 10 μέτρων θα αρχίσει να υπερχυλίζει από τη λίμνη. Γι' αυτό το λόγο λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και δώσαμε εντολή για εκένωση. Είναι η πρώτη φορά στα 50 χρόνια λειτουργίας του φράγματος που εντοπίζεται ανάλογος κίνδυνος. Σε μια περιοχή που συνήθως πλήττεται από ξηρασία, το επίπεδο των υδάτων ανέβηκε απότομα μετά από εβδομάδες σφοδρών βροχοπτώσεων. Οι αρχές συνεχίζουν να λαμβάνουν εντατικά προληπτικά μέτρα. Αν και οι ροές των υδάτων είναι πλέον ελεγχόμενες, η εντολή εκένωσης παραμένει σε ισχύ. Στο θρυλικό αυτοκίνητο που ήρθε στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια και δεν είναι άλλο από τη νέα Ford Mustang. Τη νέα Ford Mustang στη Λευκοσία παρουσίασε η Michaels Automotive. Στην ενημέρωση Κωνσταντίνα Ρουσιά. Το αυτοκινητιστικό σύμβολο με πάνω από 9.000 εμφανίσεις σε μουσικές και τηλεοπτικές παραγωγές, video games και στον κινηματογράφο έχει ανέβει δύο φορές στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη. Η νέα Ford Mustang πωλείται τώρα σε όλη την Ευρώπη για πρώτη φορά σε διάστημα 50 και πλέον χρόνων, προκαλώντας τεράστιο ενδιαφέρον και παραλήρημα παραγγελιών. Υιοθετεί ένα μεγάλο αριθμό καινοτόμων τεχνολογιών που προσφέρουν στους οδηγούς αναβαθμισμένες πληροφορίες, έλεγχο και συνδεσιμότητα όταν τα χρειάζονται.
Η Ford Ευρώπης είναι υπεύθυνη για την παραγωγή, πώληση και συντήρηση οχημάτων μάρκας Ford σε 50 ανεξάρτητες αγορές, ενώ απασχολεί περίπου 53.000 εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις πλήρους ιδιοκτησίας της. Τις αθλητικές ειδήσεις σας προσφέρουν τα φρουτοποτά Snapple και ο καφές Poca. Ώρα για την αθλητική ενημέρωση. Μαζί μας ο Πόλης Χαραλάμπους. Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι σε εξέλιξη ο τελευταίος αγώνας της 23ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα ΣΥΤΑ στην πρώτη κατηγορία. Η Δόξα με την Ανόρθωση είναι στο 0-0. Έχασε μερικές ευκαιρίες η Ανόρθωση για να πάρει προβάδισμα, αλλά ο Νέγκρι έκανε καθοριστικές επεμβάσεις. Να αναφέρουμε ακόμα για την Ομόνια ότι σοκάρει ο τραυματισμός του Κάρι Άρνασον, του Ισλανδού διεθνούς κεντρικού αμυντικού, ο οποίος δεν πρόλαβε να αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια με τη φανέλα του Τριφυλιού και τραυματίστηκε σοβαρά. Συγκεκριμένα υπέστη κάταγμα στα πλευρά και θα μείνει εκτός δράσης για 2 μήνες, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση. Πρόκειται για σημαντική απώλεια, αφού έψαχναν πώς και πώς στην Ομόνια κεντρικό αμυντικό ολκής. Να πάμε τώρα να δούμε στιγμιότυπα από τα εχθεσινά παιχνίδια. Να ξεκινήσουμε με αυτό που έγινε χθες στο Τσίριο, ανάμεσα στην ΑΕΛ και την ΑΕΚ. Το αποτέλεσμα ήταν 1-1. Ο Μπόλεβιτς με φάλτσο και πάλι η κεφαλιά η οποία γίνεται γκολ. 0-1. Ο Τρισκόφσκι είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 13. Βγαίνει από τα μαρκαρίσματα και με αυτή την κεφαλιά ακουμπάει όσο χρειάζεται την μπάλα για να την στείλει στα δίχτυα του Ρωμό. Ο Φλωριάν κατέβασε για τον Μπόλεβιτς. Έγινε λάθος. Ο Μέσκα τώρα έχει μπροστά του τον Μοϊσόφ. Μέσκα περνάει και στην περιοχή. Χαμηλά η σέντρα, ο Πίτη το πλασέ. Μπλόκαρε την μπάλα. Τρίτο κόρνερ για την ΑΕΛ με τον Πίτη να το εκτελεί και αυτό. Στην καρδιά της άμυνας κεφαλιά η μπάλα δοκάρει και έξω. Έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Τώρα για τον Πίτη. Η προσπίση από τον Ισπανό, η σέντρα στην περιοχή στο δεύτερο δοκάρι. Ο Γιωργαλίδης θα απομακρύνει με γροθιές σε πλάγιο. Στο κοντρόλ για τον Λαρένα και από εκεί η μπάλα στον Μοΐσοφ και πάλι, ο οποίος προσπαθεί να ανεβεί. Υπήρξε μια πολύ επικίνδυνη προβολή από τον Μοΐσοφ, ο οποίος θα δει την δεύτερη κίτρινη κάρτα και θα αφήσει την ομάδα του στο 72 με 10 ποδοσφαιριστές. Εδώ ξανά, κοιτάξτε, επικίνδυνη προβολή από τον, Μοΐσοφ. Ο Λαφράντς κατέβασε για τον Σασί. Από εκεί η μπάλα στον Αϊρόσα. Σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Ντόσα Τζούνιορ θα μπλοκάρει ο Γιωργαλίδης. Ο Πάμπος Χριστοδούλου φορτώνει περισσότερο την αριστερή πλευρά. Για να δούμε τον Σασί που περνάει στην περιοχή. Σασί πέφτει στο έδαφος. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό δείχνει ο Βασίλης Δημητρίου. Εδώ με τον Μουρίγιο. Χαμηλά βρίσκει την μπάλα ο Μουρίγιο της, του Ιανουαρίου στην ΑΕΚ, επιστρέφοντας ουσιαστικά στην ομάδα που τον ανέδειξε. Να δούμε τον Γεωργιάδη, συγκλίνει, ψάχνει χώρο για σούτ, θα το επιχειρήσει ο Γιωργαλίδης, θα απομακρύνει με γροθιές. Εκτέλεσε ο Πίτη στο δεύτερο δοκάρι για τον Μπλάνκο, η κεφαλιά, η κόντρα, έχουμε το κόρνερ. Η σέντρα από τον Μπλάνκο είναι καλή στην περιοχή, ο Καταλά απομακρύνει, Γεωργιάδης. Νέα σέντρα στον Αρουαμπαρένα, η κεφαλιά 1-1. Στο 90 έρχεται η ισοφάριση, στο 91. Ξανά η σέντρα από τον Γεωργιάδη, ο Αρουαμπαρένα με αυτή την καρφωτή κεφαλιά θα ισοφαρίσει. Σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Θέλει να φτάσει και σε ένα δεύτερο γκολ, να έχει την ολική ανατροπή. Ο Πίτη στον Μπλάνκο, η σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά! Μεγάλη επέμβαση από τον Γιωργαλίδη. Η κεφαλιά από τον Σασί. Φοβερή επέμβαση από τον Αντώνη τον Γιωργαλίδη. Λίγο έλειψε λοιπόν η ΑΕΛ να γυρίσει το παιχνίδι με αυτή την ωραία κεφαλιά του Σάσι, που την οποία απέτρεψε με εντυπωσιακή εκτείναξη ο Αντώνης Γιωργαλίδης. Να πάμε να δούμε τώρα πόσο ο Απόλλωνας μετά από 10 συνεχόμενες νίκες σε πρωτάθλημα και κύπελο παραπάτησε χθες, έφερε 2-2 με τον Εθνικό στο Δασάκι. Και ο Ενέσκου εκτελεί το φάουλ. Πέρασε η πάρα πολλούς γκολ ο Εθνικός, ο Ζελάγια
1-0 στην πρώτη του προσπάθεια. Ξανά η εκτέλεση. Ο Ζελάγια πιο ψηλά από όλους δίνει κατεύθυνση της μπάλας προς τα δίχτυα. Δεν μπόρεσε ο Βάλε, πήγε να βγει. Έγινε η κεφαλιά, η μπάλα πέρασε έξω από τον Βινίσιους και πάλι πρόλαβε ο Βασιλείου. Ξανασταμάτησε ο Βασιλείου την αντεπίθεση του εθνικού και έγινε φάουλ στην συνέχεια και κόκκινη κάρτα στον Ντόπνια στο 45ο λεπτό. Μένει με 10 παίκτες ο εθνικός. Φεύγει η μπάλα και τον ανατρέπει τον αντίπαλο. Αν έχουμε κοντινό, παλιά με στόχο τον Πέδρο, ο οποίος κατάφερε, κέρδισε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή, πέσε κάτω και έχουμε πέναλτι υπέρ του Απόλλωνα. Η μεγάλη ευκαιρία στο 50ο λεπτό. Εδώ μπαίνει μπροστά ο παίκτης του εθνικού. Για να δούμε. Με το αριστερό πόδι τον βρίσκει κάτω χαμηλά ο Ενέσκου. Κοιτάξτε, προσέξτε, και χάνει την ισορροπία του και πέφτει ο Πέδρο. Αλεξάνδερ Ντα Σίλβα, 51ο λεπτό, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ισοφαρίζει ο Απόλλων νωρίς όπως θα ήθελε. Εδώ ξανά η εκτέλεση από τον Ντα Σίλβα. Μπήκε πάλι πολλοί κόσμος μέσα στην περιοχή. Χάμπος στον Πέδρο. Πέρασε η μπάλα από τον Κυπριανού. Γύρισε ο Πέδρο απέναντι. Γκολ ο Απόλλων, 2-1 ο Μακλίτσα. Ανατρέπει τα σε βάρος του δεδομένα στο 51ο λεπτό. Δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις 14 λεπτά. Και οι παίκτες του Απόλλωνα πανηγυρίζουν μπροστά στον κόσμο τους. Εδώ ξανά η προσπάθεια. Το γύρισμα, έτοιμο γκολ έδωσε ουσιαστικά. Ο Πέδρο στον Άντων Μαγκλίτσα. Τέλεσε ο Φιλίποφ. Η κεφαλιά που έγινε από κοντά ευνηδιάστηκε. Ο Κρατσούνοφ ήταν ο παίκτης που επιχείρησε την προσπάθεια. Χτέλεσαν οι παίκτες του Απόλλωνα. Πεντόγια. Πέρασε έξυπνα στον Σαρδινέρο. Γύρισμα από κοντά ο Παπουλής. Δεν μπορεί. Τέλεσε ο Φιλίποφ. Βγαίνει ο Βάλε. Και την τελευταία στιγμή καταφέρει να διώξει την μπάλα. Εκτέλεσε ο Ενέσκου. Απομακρύνθηκε η μπάλα, το σούτ από τον Χατζηβασίλη, κεφαλιά στο δοκάρι, Κατσαράβα, γκολ! Ισοφαρίζει ο εθνικός στο 22ο λεπτό, η χρυσή αλλαγή του Εγκομίτη. Ο Γεωργιανός ήταν και πάλι εκεί, κοντά στην φάση. Το σούτ από τον Χατζηβασίλη, μπάλα στο δοκάρι και έρχεται ο Κατσαράβα να σκοράρει. Βλέπουμε την φάση ξανά, δεν έπιασε καλά το σούτ. Η κεφαλιά στο δοκάρι, Κατσαράβα από κοντά. Αυτά λοιπόν έγινε χθες στο Δασάκι. 2-2 ο Απόλλωνας με τον Εθνικό. Βεβαίως τον Απόλλωνα γενικά τα έχουν με τη φιλοξενία του Εθνικού στο χθεσινό παιχνίδι. Μάλιστα σήμερα έκανε δηλώσεις ο Φανούρης Κωνσταντίνου, ο υπεύθυνος επικοινωνίας, που είπε ότι ο Εθνικός έπαιξε λες και ήταν το σημαντικότερο παιχνίδι της δεκαετίας, ενώ τον χαρακτήρισε λίγο πολύ ανιστόρητο σε δηλώσεις απάντηση ο πρόεδρος του Εθνικού Κίκης Φιλίππου. Να πάμε τώρα να δούμε πώς η Νέα Σαλαμίνα νίκησε χθες στο Τάσος Μάρκου την αναγέννηση με 1-0. Σκοπελίτης. Ένα σωστό από απόσταση, πάρα λίγο πάνω από την εστία του Μάστρου. Πολύ ωραία κίνηση από τον Θεράποντος, προθυμένη μαλλιά. Κουντίκ. Θα καταφέρει να βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Θα γίνει κεφαλιά από κοντά. Θα βάλει και ο Ρίβας στην προβολή. Θα στείλει την μπάλα out. Μάτσι με τη μία η παλιά του για τον Εγκλέζου. Άφησε στον Τσαμπούρη. Μπάλα τώρα στο αριστερό του Εγκλέζου. Τέλεια πάσαμε στην περιοχή. Ο Βεβέτο Σούπο Μάστρου όμως θα κρατήσει το 0 για την εστία του. Και ακολούθως θα έχουμε την παραχώρηση του κόρνερ. Γι' αυτό και εδώ στις απαραίτητες οδηγίες, είτε ο Μπεμπέ είτε ο Τσούγιουριτς, όταν έχει την κατοχή επαγιογοποίηση, να μην μπαίνει στην περιοχή. Πέρασε πέρα τον Μακρύεφ, ο Μάτσι δεν κατάφερε. Θεράποντος. Σε ακόμη μια κούρσα από τα δεξιά. Θα κάνει και τη σέντρα σου, το Βεσελόφσκι σε κόρνερ. Και ο Εγκλέζο έτοιμος για το δεύτερο κόρνερ στη βραδιά για τη Νέα Σαλαμίνα. Μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και θα πάει στα δίχτυα από τον Ασίλ Μάτσι. Στο 37ο λεπτό
Η Ερυθρόλευκη ανοίγει το σκορ Στάσος Μάρκου και πάλι τον γκολ σε επαναληπτική προβολή από την εκτέλεση του Εγκλέζου. Ο Γκράσι πήδηξε και διεκδίκησε την μπάλα στο πρώτο δοκάρι, έφτασε στο δεύτερο. Και εκεί ο Μάτσι, ο οποίος είχε ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Ρίβας, την έστειλε μια κεφαλιά στην αφύλακτη εστία. Υπήρξαν διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους. Εικάζω πιθανότητα θα θέλανε επιθετικό φάουλ στη διεκδίκηση της μπάλας στο πρώτο δοκάρι από τον Γκράσι. Με το αριστερό απευθείας η κεφαλιά σε κόρνερ. Θεράποντος. Πάει για το δεύτερο δοκάρι. Έχασε την έξοδο ο Βεσελόφσκι. Διαλό. Το σουτ, την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Τσαμπούρης. Ένα σουτ από απόσταση. Ο Μάστρο σε κόρνερ. Λίγο πριν τα μισά του δευτερού ημιχρόνου. Μακρύεφ με τη μία το τελείωμα. Δεν βρήκε την μπάλα γεμάτα όσο θα ήθελε και έτσι χάθηκε η ευκαιρία στο 67ο λεπτό. Και την προσπάθεια των ελληνικών ομάδων. Δούμε εδώ την προσπάθεια του Κούντικ. Γύρισε για τον Φωτίου. Θα βγάλει αυτό στην σέντρα. Πήγε ο Ρίβας για την κεφαλιά. Η μπάλα θα φύγει σε κόρνερ. Ο Κούντικ στην εκτέλεση. Η κεφαλιά έγινε. Η μπάλα πάνω από την εστία του Βεσελόφσκι. Τσούργιουριτς για τον Εγκλέζου. Έχει μείνει στο έδαφος ο Μπεμπέ. Θα συνεχίζεται για την Εσαλαμίνα το γύρισμα για τον Μακρύεφ. Παρολίγον εδώ να γίνει ζημιά. Προσιλωμένος παρακολουθεί ο Στάικος Βεργέτης. Εγκλέζου, η μπάλα περνάει. Να φέρουμε πριν δώσουμε το λόγο στον Κωνσταντίνο ότι είναι 0-0. Έκλεισε το ημίχρονο. Δόξα ανόρθωση στο Μακάριο στάδιο. Σε λίγα λεπτά θα βγει στον αέρα εκπομπή Capital Sports. Φιλοξενούμενοι ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΑΕΛ, ο Θεόδωρος Αντωνίου, και ο προπονητής μέλος του τεχνικού επιτελείου της εθνικής ομάδας, ο Σίμος Ταραπουλούτζης. Όλα αυτά σε λίγα λεπτά στην εκπομπή Capital Sports. Κωνσταντίνη. Πολύ ευχαριστούμε για την αθλητική ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων. Πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Το δελτίο καιρού είναι μια προσφορά των Carrefour. Φθηνότερα κάθε μέρα, με κάθε καιρό. Carrefour Κύπρου. Απόψε θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα αναλθεί στους 15 βαθμούς εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 5 στις ψηλότερες ορεινές περιοχές. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε την τηλεόραση του Capital για την δικιά σας ενημέρωση. Συνεχίζω ειδήσεων στο ενημερωτικό μας portal capitalnews.com.cy. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Παρακολουθήστε αμέσως μετά την αθλητική εκπομπή Capital Sports με τον Πόλη Χαραλάμπους. Στις 9 παρακολουθήστε την ταινία Rocky 1 και στις 11:25 την ταινία Thriller No Good Deed. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο και ευχάριστο βράδυ.